Με ρωτήσαν και εδώ αρκετοί πολίτες και στις άλλες συγκεντρώσεις, μα γιατί δεν κατεβάζετε τους φόρους, γιατί έχετε τόσο υψηλούς φόρους, γιατί αυξάνετε την έμεση φορολογία. Θα το πω λοιπόν ξεκάθαρα και θα φανεί και πιο κάτω. Αυτή η φορολογική πολιτική δεν είναι μια φορολογική πολιτική η οποία είναι πολιτική μας επιλογή. Είναι μια φορολογική πολιτική η οποία είναι πολιτική αναγκαιότητα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι μια πολιτική αναγκαιότητα στην οποία οδηγηθήκαμε μέσα από τη διαδικασία της συμφωνίας, της διαπραγμάτευσης, της αξιολόγησης. Δεν υπερασπιζόμαστε την υψηλή φορολογία, δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι λύση, δεν ακολουθούμε τα παραδείγματα των εθνελεύθερων και των άλλων κομμάτων που θεωρούν ότι η υπερφορολόγηση είναι λύση. Εμείς έχουμε άλλη λογική. Είμαστε όμως αναγκασμένοι να πάμε σε αυτή τη λύση μέχρι να μπορέσουμε να φύγουμε από την Επιτροπία, να εφαρμόσουμε τη δική μας πολιτική, να πάμε σε μια άλλη μορφή ανάπτυξης. Μια και μιλάμε για τα θέματα φορολογίας, να πούμε και τις δύο καλές ειδήσεις της ημέρας. Γιατί δεν είναι μόνο στραβά, υπάρχουν και καλές ειδήσεις της ημέρας. Η μία είδηση είναι ότι το επίδομα πετρελαίου που καθυστερούσε θα δοθεί αυτές τις μέρες, χωρίς να εφαρμοστεί ο κόφτης που είχε προβλεφτεί στην αρχική απόφαση, διότι είχε προβλεφτεί ένας κόφτης και αν ξεπερνούσε το επίδομα ένα όριο, θα έπρεπε να εφαρμοστεί αυτός ο κόφτης και να μειώσουμε ανάλογα το επίδομα θέρμανσης όλους τους δικαιούχους. Για το δεύτερο τμήμα τους, γιατί το πρώτο τμήμα δόθηκε. Αυτό δεν θα γίνει. Με παρέμβαση της κυβέρνησης θα δοθεί όλο το ποσό που δικαιούται ο κάθε δικαιούχος για το επίδομα θέρμανσης, διότι χρηματοδοτήσαμε το ποσό αυτό με επιπλέον χρήματα και έτσι θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα σε πολίτες οι οποίες ούτως ή άλλως πολίτες οι οποίοι έχουν χαμηλό εισόδημα, διότι αυτοί δικαιούνται αυτό το επίδομα. Επίσης, η άλλη καλή είδηση της ημέρας που αφορά τους συνταξιούχους είναι ότι βγαίνει αύριο η υπουργική απόφαση με την οποία καλύπτουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη μεταφορά της πληρωμής των επικουρικών συντάξεων τις επόμενες μέρες από τις 36. Έτσι θα δοθεί δυνατότητα σε αυτούς τους πολίτες, τους συνταξιούχους, τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες έλεγαν 36, να τις πληρώσουν μέχρι και τις 6 Ιουλίου, μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δύο μικρές παρονιχίδες, δύο μικρά πράγματα, τα οποία βεβαίως αφορούν μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού, αλλά δείχνουν το ότι αυτή η κυβέρνηση, εκεί που μπορεί, εκεί που έχει τη δυνατότητα, κάνει τις παρεμβάσεις που πρέπει για να λύσει προβλήματα. Διότι εμείς σαν κυβέρνηση δεν είμαστε μια κυβέρνηση που θέλουμε να περιγράφουμε τα προβλήματα ή να δραπετεύουμε από αυτά. Θέλουμε να συγκρουόμαστε με την πραγματικότητα και να λύνουμε όσα προβλήματα μπορούμε να λύσουμε.